Τα σκονάλια δεν ξεκινάνε. Σημειώστε τελευταία στιγμή. Πάντα αισθάνεσαι στον μαγείο της Ήμουν ο ΙΑΕΚ, έχει. Πολλούς. Ποιο θα ακούσει. Καλά για μονάδα. Να κατεβάσουμε κάτι πιο σχήμα. Έτσι θα το πάμε. Θα μιλάνε θα μιλάει η νέα γενιά και η παλιά θα κάνουν τα πάσα. Θα κάνουμε τα όργανα και... Πόσο νέα γενιά, εσύ τι είναι η νέα γενιά. Τι είναι εσύ, εγώ ο Μαναρέσου. Άμα είναι η νέα γενιά. Καλησπέρα σας. Θέλαμε να σας καλωσορίσουμε στην ολόκληρη αίθουσά μας και στην παρέα μας, στην όμορφη παρέα μας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε κοντά μας. Έχουμε την τιμή και τη χαρά να είναι κοντά μας ο έκδοτος δημοσιογράφος Νίκος Αγγελίδης, ώστε να παρουσιάσει το βιβλίο του, το οποίο είναι προϊόν πολύχρονης έρευνας, με σεβασμό και αγάπη για την ιδέα που πρεσβεύει το όνομα της ΑΕΚ. Θα μας ταξιδέψει στον χρόνο μαζί με τον αγαπητό φίλο Παναγιώτη Κουλουμπή, ιστορικό και δημοσιογράφο, ο οποίος με πολύ αγάπη και ενθουσιασμό το καλοκαίρι μας έκανε σαν σύλλογος, δηλαδή μας έκανε την πρόταση να συνδιοργανώσουμε αυτή την παρουσίαση. Και ξέροντας εκτός τον άλλο το πάθος του για τον πολιτισμό και γενικότερα όλο του που του αρέσει να ψάχνει την ιστορία, είμαστε σίγουροι ότι αυτή η εκδήλωση θα είναι ξεχωριστή. Μαζί μας είναι και ο πρόεδρος του κλαμπ της ΑΕΚ, της ΣΥΣΥΡΟ, ο αγαπητός Στάκης Αναξάς, ο οποίος με το ήθος του που τον διακατέχει και σε συνδυασμό με την αγάπη που έχει για την ΑΕΚ, αναδεικνύει την πραγματική έννοια της λέξης φίλαθλος και εκ του αποτελέσματος είναι και άψογος οργανωτής όλης της εκδήλωσης. Επίσης, να καλωσορίσουμε τον Μάρκο Θαδάο, που είναι περιφερειακός σύμβουλος και παλαιότερα ήταν διευθυντής στην πρώτη εθνική κατηγορία. Η κυρία Χριστίνα Λιγοψηφάκη, την πρόεδρο του Λυκείου Ελληνίδων Σύρου, τον κύριο Χρήστο Τσαούσογλου, που είναι αντιπρόεδρο του Συλλόγου Μικρασιατών Σύρου, τον κύριο Φρέλη Ρένο, που είναι πρόεδρο τη Έψη του Κλάδων, την κυρία Ντόρα Χαλκιά, που εκπροσωπεί το Σύλλογο Κοινοπαθών και Φίλων του Κλάδων. Επίσης, να ευχαριστήσουμε το λογότυπο και τον δημοσιογράφο κύριο Γιώργο Αλμπέρτη, που καλύπτει την εκδήλωση από χθες. Μας ακολουθεί βήμα-βήμα από χθες. Καλύπτει ό,τι κάνουμε και είναι εκπρόσωπος της αξιόλογης και έγκυρης εφημερίδας Λόγος των Κυκλάδων καθώς και της Εκπονικής. Οπότε τώρα το λόγο στο κύριο Τελίου για να ξεκινήσουμε. Σε χειροκρότημα του πρόεδρου. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρουσία σας. Ευχαριστούμε όλους πραγματικά όσους μας τιμήσατε. Για μας είναι κάτι ξεχωριστό. Έχω αρκετό άγχος γιατί πρώτη φορά μιλάω, απευθύνομαι σε τόσους ανθρώπους. Συνήθως θα απευθύνομαι κάπου, απευθύνομαι στη δεξιά από εδώ, που είναι δικά μου παιδιά και με καταλαβαίνουν καλύτερα. Πραγματικά για μας η ΑΕΚ είναι κάτι παραπάνω από ιδέα και πάνω από ομάδα. Είναι τα πάντα, ο δικέφαλος αετός, η προσφυγιά, είναι όλη μας η ζωή. Η αλήθεια είναι ότι
Ο Νίκος, γνωριζόμαστε χρόνια μέσα από την ΑΕΚ, είναι εξαιρετικός και σαν δημοσιογράφος, αλλά πρώτα σαν φίλος. Εγώ τον έχω. Πιστεύω ότι θα το χαρείτε όλο αυτό που θα γίνει σήμερα. Θα είναι μια πάρα πολύ ωραία παρουσίαση. Αυτά είχα να πω. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία τους όλους. Και τώρα μιλάει ο κεντρικός μιλητής. Λοιπόν, γεια σας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είσαστε εδώ μαζί μας. Είναι πολύ μεγάλη χαρά για να μιλήσουμε για ένα τόσο μεγάλο βιβλίο. Ένα βιβλίο που για μένα είναι ένα από τα πιο ενδιαφέροντα βιβλία που κυκλοφόρησαν τελευταία στον εκδοτικό κόσμο. Και ξέρετε κάτι, δεν είναι απλά ένα βιβλίο. Είναι πολλά παραπάνω από μια ιστορία μιας ομάδας. ΑΕΚ, Αθλητική Ένωση Κωνσταντινούπολης. Και τι να σημαίνει αυτό? Είναι μια βαθιά έρευνα, μια περιγραφή, ανάλυση του δικέφαλου έτου ως σήμα, ως ομάδα, αλλά και ως σύμβολο ενός ολόκληρου λαού πονεμένου και βασανισμένου από την Μουσουλιά. Ένα βιβλίο που ενδιαφέρει όλους. Και θα το λέω συνεχώς για το βιβλίο, γιατί για το βιβλίο μιλάμε και για το βιβλίο είναι που μας ενδιαφέρει στο τέλος να ενδιαφέρει και εσάς περισσότερο. Ένα βιβλίο λοιπόν που δεν είναι μόνο για τους απλούς λάτρες της ιστορίας του αθλητισμού και του πολιτισμού, αλλά ένα βιβλίο που ενδιαφέρει εθνολόγους, λαογράφους, πολιτικούς, ναι, έχει τις πολιτικές προσβάσεις, αλλά πιο πολύ όσους θέλουν να ξέρουν αυτό το κάτι το παραπάνω και φυσικά τους φίλους της ΑΕΚ, κάθε φίλο απλό θεατή του βασιλιά των αθλημάτων του ποδοσφαίρου. Σκέψουμε να διοργανώσουμε αυτή την παρουσίαση εδώ στη Σύρο, για το βιβλίο αυτό ξεκίνησε όταν μαθαίνοντας την κυκλοφορία του βιβλίου, θυμήθηκα τα παιδικά μου χρόνια, όταν ο πατέρας μου εξής εξυμβήσεως, εκείνους τους παλιούς τους τύπους, που ήταν τότε λίγες οι ομάδες, δεν ήταν λίγες, απλά ήταν λίγες οι ομάδες που φάναν σε εμάς εδώ στην επαρχία, μου έλεγε πως η ομάδα αυτή δεν είναι μία απλή ομάδα, αλλά εκπροσωπεί και συμβολίζει για τους Έλληνες κάτι πολύ περισσότερο. Εκπροσωπεί την προσφυγιά, την ξενιτιά των Ελλήνων σε ολόκληρο τον κόσμο. Μεγαλώσαμε την ιδέα στο μυαλό μου πως η ΑΕΚ εκπροσωπούσε κάτι παραπάνω από αυτήν την ποδοσφαιρική ελληνική ομάδα. Όταν ακόμα το ελληνικό ποδόσφαιρο ήταν αγνό και απλό, όταν οι ποδοσφαιριστές της ΑΕΚ εκείνης εκπροσωπούσαν όχι απλά μία φανέλα, αλλά ένα ολόκληρο ελληνικό πολιτισμό. Πρώτα έμαθα ότι ο δικέφαλος αετός στο σήμα της ΑΕΚ συμβολίζει την αναγέννηση του ελληνικού έθνους. Ύστερα τα χρώματα που συνέδεαν όλα αυτά με το διζάνι. Πολλές από αυτές τις ιστορίες που γράφει το βιβλίο μου τις είχε εξιστορήσει ο πατέρας μου και διάφοροι φίλοι μου, ακούγοντας εκείνα τα χρόνια, σε μια εποχή που η ιστορία αυτή που γράφει το βιβλίο αυτό ήταν ακόμα ζωντανή. Τα ζούσαν οι παλαιότεροι, τα θυμούνται και τα ξέρουν πολύ καλά. Θυμάμαι, μικρός καθόμαστε και ακόμα στο ραδιόφωνο τότε ή στην τηλεόραση, ασπρόμαυρη τηλεόραση. Δεν με συγχωρείτε για την ηλικία, να συντηρείτε, αλλά είναι πολύ σημαντικά όλα αυτά. Τους αγώνες της ΑΕΚ, ειδικά όταν ήταν αγώνες με ξένες ομάδες, όταν ο πατέρας μου έλεγε: άκου, δεν παίζει η ΑΕΚ, παίζει η Ελλάδα. Το βιβλίο είναι ένα ξεχωριστό ταξίδι, έτσι όπως χαρακτηρίζεται, στα χαρτογράφικα μονοπάτια της ΑΕΚ, του δικέφαλου Τζίνου. Και ταξιδεύει σε αναζητήσεις γύρω με την ιστορία της ΑΕΚ, που ξεκινούν από το 1876 και καταλήγουν μέχρι σήμερα. Μοιάζει με ένα ταξίδι που φέρνει το έβριμα του δικέφαλου ετού περισσότερο σαν σημαντικό σύμβολο και τίποτα παραπάνω. Διαβάζοντάς το, κανείς ταξιδεύει σε μια περιπέτεια γύρω από την ΑΕΚ. Ξεκινάει από το 1876, πάει σε ολόκληρο τον κόσμο, μέχρι τον Παναμά, μέχρι την Ρωσία, μέχρι την Ινδία και φυσικά και μέσα στην Ελλάδα. Συνολικά υπάρχουν 302 σωματεία σε όλο τον κόσμο. Το έντονο για τη συγγραφή του βιβλίου για την ΑΕΚ, που έχουν όχι κέφαλο την καρδιά των αθλητών, αποτέλεσε για τον Νίκο Αγγελίδη μια φωτογραφία της δεκαετίας του 80, που λέει ότι με κάποιους ποδοσφαιριστές φορούσαν τη φανέλα της ΑΕΚ. Αργότερα υπήρξε και τελευταία που το ακούσαμε με τον Πρωθυπουργό μας, η ΑΕΚ στο χωριό Μπελογιάννη, που είναι στην Ουγγαρία. Δεν ξέρω αν το ακούσετε αυτό. Φανερώθηκαν λοιπόν, υπήρχε αυτό το χωριό εκεί, και αυτή η ΑΕΚ
αναφέρεται μέσα στο βιβλίο. Το ελληνικό χωριό, αυτό που έγινε γνωστό. Από τότε ο Νίκος Αγγελίδης αρχίζει μια έρευνα και σε κάθε βιβλίο του πλανήτη ανακαλύπτει το στίγμα της ΑΕΚ. Βρίσκει 302, όπως είπαμε, από αυτές τις ΑΕΚ και η ιστορία κατά κάποιο τρόπο, και εδώ είναι το όλο ζουμί, ξεκινάει από την Πέρα Κλουμπ. Ποια είναι αυτή? Ήταν μια ομάδα των Ελλήνων που κατέκτησε το 1922 το πρωτάθλημα της Τουρκίας. Και τα επερχόμενα γεγονότα του 1922 δημιούργησαν πλήστα προβλήματα στους Έλληνες εκείνους, με αποτέλεσμα αυτοί να φύγουν, να εξοδοθούν σε ολόκληρο τον κόσμο, και από εκεί και έπειτα αρχίζει η ιστορία της ΑΕΚ με πρόσφυγες σε ολόκληρο τον κόσμο, σε ολόκληρη την Ελλάδα, που έφτιαχναν αυτές τις ομάδες. Οι φίλοι της ΑΕΚ αλλά και οι λάτρες ιστορίας του πολιτισμού που γνωρίζουν μέσα από αυτό το βιβλίο νέα άγνωστα στοιχεία για τόπους και ομάδες που έχουν κάτι να πούν για την ΑΕΚ και τον δικαίωμα ετών. Η όλη δουλειά περικλεί 60.000 λέξεις, επιτρέψτε μου, αυτό είναι πολύ σημαντικά, και πάνω από 1.000 αστρόμαυρες και έγχρωμες φωτογραφίες. Ο Νίκος μας δίνει με μεράκι και σπάνιες γνώσεις όλες τις ΑΕΚ του σπόρου, έχοντας κάνει μια εξαίρετη δουλειά σε βάθος. Παραδίδοντά μας ένα άρτιο και το σημαντικότερο, ένα πολυτελές βιβλίο. Δεν είναι ένα άλμπουμ με φωτογραφίες. Είναι ένα βιβλίο. Είναι μια ιστορία που θα ενθουσιάσει κάθε αναγνώστη και όχι μόνο όσοι ασχολούνται με τον αθλητισμό και τον ποδόσφαιρο. Το ταξίδι στην ιστορία του Δικέφαλου αυτού μοιάζει να είναι στις χαλεπές εποχές που ζούμε σήμερα μια μοναδική πηγή έμπνευσης και αισιοδοξίας. Η συμβολική αναγέννηση του Δικέφαλου αυτού μέσα από τις τάχες του ως παράδειγμα αναγέννησης τη συνέχιση των δυσκολιών του λαού μας. Είναι πολύ σημαντικό γιατί αυτά σκεφτόμουν όταν στείναμε μαζί με την Βαγγελίτσα. Πόσο σημαντικό είναι ένα τέτοιο βιβλίο και μια τέτοια ευκαιρία να μιλήσουμε σήμερα μέσα σε αυτές τις δυσκολίες που αντιμετωπίζαμε σαν λαός, σαν χώρα, αυτήν την κατάσταση. Μιλάμε στο βιβλίο, μου έδωσε το έδευμα να σκεφτώ μήπως υπήρχαν και στην Σύρο ΑΕΚ. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Λοιπόν, δεν υπήρχαν, αλλά όχι σαν έννοια με τη ΑΕΚ, αλλά υπήρχαν οι οποίοι φόρεσαν την φανέλα της ΑΕΚ εκείνα τα υπέροχα χρόνια, και αυτούς τους ανθρώπους τους έχουμε σήμερα μαζί μας και θα τους ακούσετε να θυμούνται αυτές τις όμορφες στιγμές. Ας τελειώσω καλύτερα, μόνο λέγοντάς σας ότι στο τέλος αυτής της παρουσίασης το βιβλίο θα βρίσκεται εκεί. Ρίξτε του μια ματιά. Δεν θα σας πει μόνο την ιστορία της ΑΕΚ. Θα σας πει την ιστορία του ελληνικού έθνους έτσι όπως θα έπρεπε να τη γνωρίζουμε. Και είναι μια καλή ευκαιρία, γιατί το ποδόσφαιρο το ξέρει όλος ο κόσμος. Είναι ευκαιρία να συνειδητοποιήσουμε ότι υπάρχουν μερικές ομάδες οι οποίες εκφράζουν την Ελλάδα, το ελληνικό έθνος, την προσφυγιά. Και εμείς εδώ οι Σύρος, οι Ερμούπολοι περισσότερο, είμαστε μια προφυγωμάνα. Το ξέρουμε όλοι. Φτιαχτήκαμε, δεν θα υπήρχε πέρα τίποτα παραπάνω από τον βάλτο που ήταν πριν, αν αυτοί οι πρόσφυγες δεν ερχόταν εδώ και δημιουργούσαν αυτό το θαύμα της νεοκλασικής Ερμούπολης, το θαύμα της αστικής τάξης που λέγεται σήμερα Ερμούπολη και είναι γνωστή σε ολόκληρο τον κόσμο. Ο λόγος στον Νίκο τον Αγγελίδη τώρα για τη δική του εκπληκτική και ξεχωριστή παρουσίαση. Καλησπέρα σε όλους και ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε εδώ. Είναι πραγματικά τιμή μου και χαρά μου να γνωρίζω και νέα πρόσωπα αλλά και ανθρώπους τους οποίους ξέρω από παλιότερα. Δεν είναι η πρώτη φορά που έρχομαι στη Σύρο, έχω έρθει αρκετές φορές και θα ξαναέρθω γιατί μου αρέσει πάρα πολύ και το αγαπώ πολύ το νησί. Δεν θέλω να μακρηγορήσω γιατί ξέρετε, καμιά φορά σε τέτοιου είδους παρουσιάσεις κουράζεται ο κόσμος ακούγοντας λόγια και λόγια και λόγια ιστορία να μάθουν και το περιεχόμενο αυτής της ιστορίας. Η ιστορία μας λοιπόν ξεκινάει το 1922. 22, δύο χρόνια πριν την είδηση της ΑΕΚ, στην προσφυγιά, η μικρασιατική καταστροφή και αποτυπώνεται στη φωτογραφία που βλέπετε τώρα στη δεύτερη σας, 10 χρόνια αργότερα, το 1932. Έτσι ξεκινάει και η δική μου ιστορία πάθους, αγάπης και έρωτα με την ΑΕΚ. Στη φωτογραφία αυτή, ο δεύτερος από αριστερά είναι ο παππούς μου, ο Νίκος Αγγελίδης, αθλητής της πρώτης ομάδας βόλεϊ της ΑΕΚ, πρόσφυγας από την Βλάκα της Κωνσταντινούπολης. Έφτασε στην Ελλάδα και κατάφερε μεταξύ άλλων, φτιάχνοντας μια πολύ όμορφη οικογένεια, να μας μεταδώσει, να μου μεταδώσει ιδιαίτερα εμένα και το όνομά του, το πάθος και την αγάπη για την ΑΕΚ.
Θα σηκωθώ για να σας κάνω την παρουσίαση για να θα προχωρήσει και το βίντεο. Ο βοηθός μου εδώ είναι χειροπρότητα να σπάρει. Το βιβλίο λοιπόν λέγεται «Όλος η σιγουριά του κόσμου» και πραγματεύεται την ύπαρξη όλων των ομάδων που έχουν εγκληματοδικέφαλα ετώ ή λέγονται ΑΕΚ σε όλο τον κόσμο. Και πιστέψτε με, βρήκαμε ΑΕΚ και στις 5 Ηπείρους. Η Πέρα Κλούμπ είναι ένα ιστορικό σωματείο, έχει την έδρα της στους Αμπελόκηπους, αθλητικός όμιλος στα Τάβλα και επίσης ιστορικό σωματείο. Αθλητικός σύνδεσμος Πέρα, στο νέο Φάληρο είναι, στο παλαιό Φάληρο, συγγνώμη. Αθλητικός σύνδεσμος Σουρμένων, στα νότια προάστια, με έμπνευμα το κέφαλο ετώ και καταγωγή από, από τα Σούρμενα, έτσι. Τα χωριά του Πόντου, σταμάτα λίγο, τρέχει πολύ στα δούμε. Για να μην φόρε και να προλάβουν. Λοιπόν, ο Παναθηναϊκός, όχι ο Παναθηναϊκός, ο Παναθηναϊκός είναι από την Ασίνη. Είναι μια ομάδα η οποία έχει αυτή την δική της ιστορία, με έμπνευμα το κέφαλο ετώ, όπως και η ΑΕΚ Τρίπολης που βλέπετε εδώ. Βλέπετε και παλιές φωτογραφίες, Αθλητική Ένωση Αιγαίου. Ξεκίνησε ως προποντίδα η ομάδα αυτή και συνέχισε ως ΑΕΚ Αιγαίου, μετονομάστηκε Αθλητική Ένωση Αιγαίου και συνεχίζει αγωνιζόμενη στην Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Αχαΐας. Η επόμενη μας ομάδα είναι η ΑΕΚ Πατρών και αυτή η ιστορική ομάδα. Η Αθλητική Ένωση Κυρίων είναι από τη Δράμα, ένα χωριό, καπνοχώρι και αυτό προσφυγικό χωριό. Αθλητική Ένωση Νέας Περάμου, με δικέφαλο ετώ και αυτή, στη Νέα Πέραμο. ΑΕΚ Εύρου, είναι μερικές από τις ομάδες τις οποίες έχουμε καταγράψει. ΑΕΚ Χαλκίδας. ΑΕΚ Πύργου, ομάδες οι οποίες δημιουργήθηκαν στα τέλη της δεκαετίας του 20. Αθλητική Ένωση Μικρασιατών είναι στα Γιάννενα και κυπελούχος Ιωαννίνων Ηπείρου πριν από 2 χρόνια. ΑΕΚ Κατσαμπάνε και τώρα κατηγορία είναι στην 6 Ηρακλείου Κρήτης. Αθλητική Ένωση είναι σε Λεύκια στη Θεσπρωτεία πάνω και αυτή μια πολύ δυνατή ομάδα. Η ΑΕΚ Καβάλας, Γιάννης Κανάκης εδώ με τη φανέλα, ξεκίνησε από την ΑΕΚ Καβάλας και στη συνέχεια πήρε μεταγραφή στην ΑΕΚ. Εδώ το πατάμε λίγο στάδιο και σταματάμε. Ναζιανζός Νέας Καρβάλης. Ο ποδοσφαιριστής που είναι στην κάτω φωτογραφία, στην κάτω σειρά, τρίτος από αριστερά, τον ξέρει κανείς ποιος είναι. Έχει παίξει στην ΑΕΚ και αργότερα έδωσε τον προπονητή της ομάδας, ο Νίκος Κωστένογλου. Συνεχίζουμε. Επόμενη ομάδα που θα δούμε είναι η ΑΕΚ Καπαδοκικού. Εκεί έγινε η προηγούμενη μας παρουσία στο Καπαδοκικό με πολύ ενθουσιασμό και την παρουσία όλο το χωριό ήρθε. Δεν μπορείτε να φανταστείτε, γέμισε η πλατεία με κόσμο. Ήταν πάρα πολύ συγκινητικά. Η ΑΕΚ Καπαδοκικού είναι μία από τις δύο ΑΕΚ της Καρδίτσας μαζί με την ΑΕΚ Καρποχωρίου, με έμπνευμα το δικέφαλο ετών και χρώματα το κίτρινο και το μαύρο. Καπαδόκες με ιστορία από το Τσοκούρ της Κεσαρίας. Εδώ είναι η άλλη ΑΕΚ της Καρδίτσας, η ΑΕΚ Καρποχωρίου. Εδώ η ΑΕΚ Ομάνου, η οποία είναι πάνω στην Πτολεμαΐδα. Από εδώ ξεκίνησε ο Μάκης ο Τσάτσος, ο οποίος πήρε μεταγραφή στην Ξάνθη και παραλίγο να φεκάνε να έρθει στην ΑΕΚ, αλλά μπήκε σφήνα ο Ολυμπιακός. Αυτή η κακή είχε χάλασει την μεταγραφή. ΑΕΚ Καλαμιάς πάνω στην Κοζάνη. Ο Μαραθών Καλαμαριάς, ομάδα η οποία είναι πάνω στη Θεσσαλονίκη. Με έμβλημα το δικέφαλο αυτό, η ΑΕΚ Καλαμάτας, επίσης βλέπετε μια ομάδα η οποία δημιουργήθηκε το 28. Αν δεν κάνω λάθος, είναι καταγεγραμμένο όλα στο βιβλίο. Η ΑΕΚ Παράμαδος είναι η ομάδα από τους φαναριώτες της πόλης. Πήγαν στο πέραμα και έκαναν το δικέφαλο ετώ. Αθλητικός Όμιλος Χαλκιδών, σταμάτα το λίγο εδώ για να πούμε ότι είναι η ομάδα η οποία είχε φτάσει μέχρι την πρώτη εθνική. Κάποια στιγμή, στη συνέχεια άλλαξε και το ονομάστηκε σε Ατρόμητος. Παραμένει ακόμα τώρα ως εραστεχνικό σωματείο, έπεσε μόλις έγινε Ατρόμητος, εξαγοράστηκε, ξανάρχισε πάλι από τα εραστεχνικά και αγωνίζεται στην Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Πειραιά. Αυτά λοιπόν για την Χαλκιδόνα που έχει παίξει και αντίπαλος με την ΑΕΚ, μας οριστεί κιόλας, είχαμε παίξει μια ζωπαλία εκεί. ΑΕΚ Αργιώτησας με ομάδα μπάσκετ πάνω στην Πέλα και ομάδα ποδοσφαίρου. ΑΕΚ Αρίτσας ανέβηκε στην ΓΑΜΑ Εθνική και πρόσφατα στην πρώτη αγωνιστή του πρωταθλήματος κέρδισε με 2-0 και τον Ηρακλή Θεσσαλονίκης. Επόμενη ομάδα μας είναι η ΑΕΚ Αρχαγγέλου πάνω στην Πρέβεζα. Ο δικέφαλος Πυρκετού στα Τρίκαλα, η Μικρασιατική Στοιχείο,
Εδώ στην φωτογραφία φαίνονται παλιοί αθλητές της ομάδας. Είναι η ομάδα ιδρύθηκε το 1924. Είναι η μοναδική ομάδα στη Κύπρο που δεν συγχωνεύτηκε ποτέ με κάποιο άλλο σωματείο και φυσικά φτιάχτηκε από πρόσφυγες. Συνεχίζουμε με την Τριγλία Ραφίνας, γνωστή ιστορία, έχει τεθεί η αντίπαλος της ΑΕΚ στα μαύρα χρόνια της Τρίτης Εθνικής. Επίσης ένα πολύ ιστορικό σωματείο, η ΑΕΚ Τραπετσόνος. Αυτές οι ομάδες οι οποίες υπήρχαν και μετά τον πόλεμο έπαψε η δραστηριότητά τους και εδώ σταματάμε, είναι η ιστορία της ΑΕΚ Θεσσαλονίκης. Πολλοί δεν γνωρίζουν πώς δημιουργήθηκε ο ΠΑΟΚ, αλλά ο ΠΑΟΚ ουσιαστικά δημιουργήθηκε από αυτή την ομάδα, η οποία έλαβε και η Ρεσάντα και ωστά το 1925. Δημιουργήθηκε από τους ΑΕΚΤΣΙΔΕΣ που ήταν στη Θεσσαλονίκη, δημιούργησαν την ΑΕΚ Θεσσαλονίκης. Το 1926 όμως μια ομάδα από τους αθλητές αυτής του σωματείου θέλησαν να διευρύνουν λίγο, δηλαδή να μην είναι μόνο μικρασιάτες. Και δημιουργήσαν τον Πανθεσσαλονίκη Αθλητικό Όμιλο Κωνσταντινούπολιτών με στόχο να συμπεριλάβει και άλλους Θεσσαλονίκης και όχι μόνο πρόσφυγες. Εκεί υπήρξε διένεξη και από το 1926 δημιουργήθηκε ο ΠΑΟΚ. Μέχρι το 1929 που διαλύθηκε η ΑΕΚ Θεσσαλονίκης, υπήρχε πολύ μεγάλη κόντρα μεταξύ των δύο σωματείων. Το 1929 όμως έγινε μια τυπική συγχώνευση, δηλαδή διαλύθηκε με λίγα λόγια η ΑΕΚ Θεσσαλονίκης. Πήρε το έμβλημα ο ΠΑΟΚ, κρατώντας όμως τα φτερά κάτω σε ένδειξη μνήμης για την μικρασιατική καταστροφή και κράτησε τα χρώματα που είχε το μαύρο και το ελληνικό. Αυτά λοιπόν για την ΑΕΚ Θεσσαλονίκης, μια ιστορία την οποία δεν γνωρίζει πολλοί κόσμος. Οι ΑΕΚ Σαριανής, πάλι εκεί, σε περιοχές που είχαν έντονο προσωπικό χρώμα, η ΑΕΚ Λιωσίων που έφτασε μέχρι τη Δέλτα Εθνική, αριστερά στη φωτογραφία Καλιτζάκης του Παναθηναϊκού που τεθεί αντίπαλος στον τελικό των αριστερνών. Σταματάμε εδώ Στάτο για να πούμε για την ΑΕΚ Πειραιώς ότι είναι η ομάδα η οποία ανέδειξε το μεγάλο αστέρι του Ολυμπιακού, το Βάζο. Ο Βάζος ξεκίνησε από την ΑΕΚ Πειραιώς, ήταν η πρώτη του ομάδα και μετά πήρε μεταγραφή και έγινε το μεγάλο αστέρι του Ολυμπιακού. Και ο Γιάμαλης επίσης, ένας επίσης διεθνής της ΑΕΚ, αγωνίστηκε στην ΑΕΚ Πειραιώς. Είναι μετά η ΑΕΚ Φαλήρου, νομίζω έχει σειρά. Όχι, η ΑΕΚ Σφαγείων. Εδώ λοιπόν σταμάτα να γελάσουμε λίγο. Υπάρχει ένα δημοσίευμα το οποίο ουσιαστικά λέει ότι σε έναν αγώνα που έπαιξε η ΑΕΚ Σφαγείων με τον Άρη Μοσχάτου, τοπικό έτσι πετάγμα, δεν έγινε ο αγώνας ποτέ γιατί οι οπαδοί της ΑΕΚ Σφαγείων, οι οποίοι ήταν γερά παιδιά, για χάρη της ΑΕΚ έπαιξαν ξύλο τους πάρους, αυτό ξύλο τους πάρους. Η αγάπη τους λέει, λόγω της μεγάλης αγάπης για την ΑΕΚ, έγινε η φασαρία, οπότε ήταν λίγο όνομα και πράγμα και στα Ισπανία. Συνεχίζουμε την επόμενη μας ομάδα, η οποία έρχεται από το Φάλιρο. Η ΑΕΚ Φάλιρο δεν έχει καμία σχέση με την ΑΕΚ Πειραιώς. Αυτός που βλέπετε στη φωτογραφία, έφτασε με την Εθνική ΑΕΚ Φάλιρο. Και αυτός που βλέπετε στην φωτογραφία, ξεκίνησε από τη συνέχεια της ΑΕΚ Φάλιρο, είναι ο ΑΟΚ Φάλιρο, έτσι λέγεται σήμερα η ομάδα. Και είναι ο Παναγιώτης Κόνε, ο οποίος αγωνίζεται σήμερα στην ΑΕΚ, κάνοντας ένα πέρασμα πρώτα από τον Ολυμπιακό και μετά από την ΑΕΚ και σε ομάδες της Ιταλίας. Επόμενη μας ομάδα είναι η ΑΕΚ Καθολικής. Έχουμε περάσει στην Κύπρο τώρα που υπάρχουν 38 σωματεία με έμβλημα το κεφαλαϊτό. Η ΑΕΚ Καλαμασού. Η ΑΕΚ Καλοψίδας. Υπάρχει προγραμματισμένη μια παρουσίαση στις αρχές του Δεκέμβρη στην Κύπρο. Και εκεί, αυτή είναι και η πρωταθλήτρια βόλεϊ της Κύπρου, η ΑΕΚ Καραβά Λάμπουσα. Επόμενη ομάδα μας επίσης από την Κύπρο είναι η ΑΕΚ Κελιών. Βλέπετε εδώ και την ομάδα Πραδικέφαλος Αϊτός και μάλιστα τώρα είναι η ΑΕΚ Κόρνου και η επόμενη που θα δείτε είναι η ομάδα η οποία έφτασε μέχρι την πρώτη εθνική της Κύπρου, η ΑΕΚ Οπλιών, η οποία στη συνέχεια μετονομάστηκε σε Πάφος FC, διαλύθηκε το σωματείο, έχει ξαναγίνει πάλι εραστεχνικό και πάλι από την αρχή, αλλά συνεχίζει να υπάρχει η ΑΕΚ Κουπλιών στην Κύπρο που έφτασε μέχρι την πρώτη εθνική κατηγορία. Η ΑΕΚ Ιθρέας, ακόμη μια ομάδα, βλέπετε εδώ εμβλήματα, ο Δικαίωμα Ζαϊτός, αριστερό τερματοφύλακας φοράει τη φανέλα του Ηλία Ματζίδη. ΑΕΚ Σωτήρας, η οποία έχει ομάδες κυρίως στο φούτσαλ, το ποδόσφαιρο σάλος που λέμε. Νίκος και Σοκράτης Ερήμης, έμβλημα ο Δικαίωμα Ζαϊτός, σύνδεση το 1956. Δύο ήρωες ήταν του αγώνα της ΕΟΚΑ αυτή. Η ΠΑΕΚ, επίσης με έμβλημα τον Δικέφαλο Ετών και μια πολύ μεγάλη ιστορία. Και εδώ περνάμε στις ομάδες, στην ομάδα του Λιγοστράτου, που είναι στην Τουρκία. Οι ομάδες ουσιαστικά που. Αυτή που βλέπετε η Αλασεχήρ Σπορ είναι η ομάδα της Φιλαδέλφειας. Η Φιλαδέλφεια είναι η Αλασεχήρ στα τουρκικά. Βρίσκεται πιο κοντά προς τη Σμύρνη.
και έχει ομάδες βόλεϊ και ποδοσφαίρου και τα χρώματά της μπορεί να μην έχει νόημα το κεφαλαίτο, αλλά τα χρώματά της είναι το κίτρινο και το μαύρο και υπάρχει αυτή η άμεση σύνδεση με την ΑΕΚ λόγω της Φιλαδέλφειας. Επόμενη ομάδα που θα δούμε από την Τουρκία είναι η Korumspor. Αγωνίζεται στη Β' Εθνική, φανατική. Πεζολίμουσπορ εδώ είναι η Θεοδοσιούπολη, για όσοι γνωρίζουν. Και αυτή είναι η παρουσία στην πρώτη εθνική της Τουρκίας. Η Καργίσερισπορ, εραστεχνικό σωματείο αυτό. Και μετά θα δείτε και μία που την γνωρίζετε καλύτερα, με πράσινα βέβαια, αλλά και έμπνευμα το διαφορετικό, η Κόνιασπορ, που αγωνίζεται τώρα στην πρώτη εθνική. Είναι το εικόνιο. Κόνια είναι το εικόνιο στην Τουρκία. Λοιπόν, συνεχίζουμε τώρα με την παρουσίασή μας. Κουρδουλού Σπόρπ, που είναι η ομάδα του Ρώτα Παύλα. Σήμερα η συνέχεια της ομάδας. Και η Περίοπλου Σπόρ είναι το πέρα. Ο αθλητικός ένος πέρα λέγεται μετά τα δεύτερα, το πογκρόμ και τα δεύτερα γεγονότα έχουν αναγκαστεί να μετατονομαστούν και να αλλάξουν αυτό το έμβλημα. Και βέβαια υπάρχουν τα σωματεία, υπάρχουν έδρα στην πόλη. Μάλιστα με τον Μπέν στο πέρα, έτσι στο ταξί με εκεί αριστερά είναι τα γραφεία της Πέρα Κλουμπ, της Μπέιουλης Πόλ. Επόμενη ομάδα μας έρχεται από την Γκίνια Εκπελογιάννη, που είπαμε και νωρίτερα. Αυτή είναι η φωτογραφία που ουσιαστικά τράβηξε έτσι ένα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Πάμε στις ΗΠΑ, Detroit, ΑΕΚ Detroit. Θα δούμε μια άλλη ΑΕΚ η οποία είναι στο Λονδίνο. Η ομάδα αυτή είναι φτιαγμένη από Βραζιλιάνους. Δεν είναι, μπορεί να λέγεται ΑΕΚ, αλλά είναι όλοι φίλοι της ΑΕΚ λόγω Ριβάλτο, τα δικαίωθα Ριβάλτο. Τους άρεσε και το έμπνευμα, τους άρεσε όλη η ιστορία. Και αυτοί έφτιαξαν μια ομάδα στο Λονδίνο, Βραζιλιάνοι οι μετανάστες, που την ονόμασαν ΑΕΚ. Έχει έρθει σε επαφή με την ΑΕΚ εδώ στην Αθήνα. Τους δίνουμε και ρουχισμό κλπ. Και έχουν την δική τους τρέχα και αυτή με την ΑΕΚ, χωρίς να έχουν καμία σχέση με την Ελλάδα. ΑΕΚ Λόντον στο Οντάριο του Καναδά είναι αυτή η ομάδα. Θα δείτε και θα διαβάσετε το βιβλίο, υπάρχουν απίστευτες ιστορίες για το πώς έγιναν τα σωματεία. ΑΕΚ Λίγο εδώ είναι ο... Το θυμάστε? ΑΕΚ Μίλα 1-0. Λοιπόν, ο οποίος έχει γράψει ιστορία και στην πατρίδα του εκεί έφτιαξε μια ομάδα για να τη θυμάται. Να θυμάται την ΑΕΚ και άλλος ένας. Ο Μανώλο τώρα το δούμε. ΑΕΚ Σαν Φερνάντο στην Αργεντινή. Ακαδημίες ποδοσφαίρου της ΑΕΚ από ένα ποδοσφαιριστή, ο Μανώλο Ρουίζ, ο οποίος φόρεσε και αυτός ένα 1,5 χρόνο την φανέλα της ΑΕΚ. Και είναι εντυπωσιακό να βλέπεις τώρα τα παιδιά αυτά είναι Αργεντίνοι, δεν έχουν καμία σχέση με την ΑΕΚ, να τους βλέπεις έτσι με τις φανέλες. Άλλος ένας παίκτης ο οποίος πέρασε από την ΑΕΚ, ο Αντώνη Ντόμπος, έφτιαξε και υπήρχε μια ομάδα ιστορική, η Πολυτέχνη Καρδινσουάρα στη Ρουμανία, η οποία είχε φτάσει μέχρι και την Ευρώπη και μόλις ανέλαβε τα ενία της ως πρόεδρος ο Αντών Ντόμπος, τη μετονόμασε σε ΑΕΚ και βγήκε στην Ευρώπη η ομάδα αυτή ως ΑΕΚ την Ισοάρα. Δεν είχε έμβλημα το δικέφαλο αυτό, αλλά λεγόταν ΑΕΚ και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Επόμενη ομάδα μας πάλι από το εξωτερικό, μας έρχεται από την Μεγάλη Βρετανία, είναι η Forma of Town, με έμβλημα το δικέφαλο αυτό και χρώματα του κίτρινου και το μαύρο. Οπότε υπάρχει αυτός ο συνειδημός στις σχέσεις με την ΑΕΚ. Σεν Τζόνσον στη Σκωτία, και αυτή είναι έμβλημα το δικέφαλο ητό. Η Βίδεσε με την οποία έχει αγωνιστεί και η ΑΕΚ, έπαιζε και ο Μακλάς τότε αντίπαλος. Βλέπετε και το έμβλημά της, είναι καθαρά έμβλημα. ΑΕΚ Νέας Υόρκης, εδώ είναι μια ιστορική ομάδα η οποία ιδρύθηκε τη δεκαετία του 80 στη Νέα Υόρκη. Δεν έχει καμία σχέση με το σύνδεσμο της ΑΕΚ. Είναι μια ομάδα στην οποία είχε βοηθήσει και ο Λουκάς ο Μπάρλος να δημιουργηθεί, είχε στείλει μέσω του Μίμου Παπαγιάννου μπλούσες και εμβλήματα κλπ. Και ήταν όσο πιο κοντά γινόταν η ΑΕΚ της Ελλάδας, κοντά στην ΑΕΚ Νέας Υόρκης. Εδώ βλέπουμε σε ένα δημοσίευμα της εφημερίδας Εθνικός Κήρυξης της Νέας Υόρκης, είχε βάλει 8 γκολ η ΑΕΚ στο τοπικό Άρη της Νέας Υόρκης στον Άρη. Αλλά από τον Ευρώ με τον Άρη ήταν... 8, δεν μπορείτε 8. Λοιπόν, λοιπόν, πάμε στην επόμενη μας φωτογραφία η οποία έρχεται από την Στοκχόλμη. Ομάδες μπάσκετ ανδρών και γυναικών ΑΕΚ Στοκχόλμης. Βρίσκεται ακόμη σε λειτουργία με τον Φόντα Τσιραμπίδη εκεί μια ψυχή. Αθλητική Ενωσιωτήρια Αλεξανδρίας. Σαν το μισό λεπτό εδώ πάντα το. Αυτή η ομάδα έχει έμβλημα το δικαίωμα ετών 14 χρόνια πριν από την ΑΕΚ και χρώματα του κίτρινο μαύρο. Είναι ομάδα
από την Αλεξάνδρεια, από τον ελληνισμό της Αλεξάνδρειας, μέτος ίδρυσης το 1910, ομάδα με πολύ μεγάλη ιστορία, διότι ιδιαίτερα στο Στίβο είχε πρωταθλητές οι οποίοι εκόντουσαν εντός στους πανελλήνιους αγώνες και σάβαν τα πάντα. Ήταν μια ομάδα με πάρα πολύ καλό τμήμα Στίβου και όχι μόνο. Πρωταθλητές στους πανελλήνιους αγώνες και όλα αυτά. Βλέπετε εδώ και τις εμφανίσεις της Αθλητικής Ένωσης Ελλήνων Αλεξάνδρειας. Τακ, τα είπε στο κουμπί. Και πάμε στη Δόξα Washington Heights, μια ομάδα στη Νέα Υόρκη, η οποία ιδρύθηκε από αεκτζίδες, αλλά υπήρχαν στο Συμβούλιο Παναθηναϊκοί και Ολυμπιακοί. Και σου λένε, δεν την αφήσαν την ομάδα να ονομαστεί ΑΕΚ, λέει κάτι, παιδιά, δεν γίνεται, να βρούμε κάτι ουδέτερο. Βάλα λοιπόν τη Δόξα, αλλά επιμέναν δικαίως και λέει, παιδιά, και την ομάδα και δικέφαλος. Τουλάχιστον να κρατήσουμε αυτό. Και έτσι έγινε αυτή η ομάδα, η οποία πρωταγωνιστεί σήμερα στο πρωτάθλημα Cosmopolitan League της Νέας Υόρκης. Δόξα Washington Heights, το Washington Heights είναι μια περιοχή πολυτελή στο Μανχάτα. Εδώ είναι ο σύνδεσμος οπαδών ΑΕΚ Νέας Υόρκης, ο οποίος ιδρύθηκε το 1988. Είχαμε και εμείς τότε μια συμμετοχή αεραστεχνική σαν ποδοσφαιριστές. Εδώ μαζευόμαστε και παίζαμε τις φανέλες του σύνδεσμου. Εγώ είμαι δεύτερος αριστερά κάτω εκεί με την Μαλούρα. Και συνεχίζουμε τώρα με άλλες ομάδες οι οποίες έχουν να κάνουν με την σχέση της ΑΕΚ με το γυναικείο φύλλο. Μεσολόγγι 2008, ομάδα β' κατηγορία στο Ποδοσφαιρικό Πρωτάθλημα Ελλάδας, με έμβλημα το δικέφαλο του τότε χώματα του κίτρινου και του μαύρου, και η γυναικεία ομάδα της ΠΑΕΚ, η οποία για ένα χρόνο συμμετείχε στο πρωτάθλημα, το 1999, έκανε και καλά αποτελέσματα, αλλά δεν συμμετείχε ξανά, δεν ξέρω για ποιο λόγο. Συνεχίζουμε με ομάδες οι οποίες δεν έχουν σχέση με το ποδόσφαιρο, όπως η ΑΕΚ Κοκκινιάς. Είναι συνέχεια της ΑΕΚ παλιά της Κοκκινιάς της ποδοσφαιρικής ομάδας, η οποία παίζει ράγκμπι τώρα. Ήταν ομάδα ράγκμπι. Ομάδα ράγκμπι, η οποία λέγεται ΑΕΚ. ΑΕΚ Περιστερίου εδώ μπάσκετ. Ουσιαστικά είναι η ομάδα που συγκρατείται από τους ανθρώπους του συνδέσμου φιλάθλου ΑΕΚ Περιστερίου. Ο Βυζαντινός Αθλητικός Όμιλος με πολύ ισχυρή ομάδα ποδηλασίας και γενικότερα στο Στίβο μια πολύ ισχυρή ομάδα πάνω στην Βόρεια Ελλάδα, στη Θεσσαλονίκη. Και εδώ είναι το Δίκτυο Ακαδημίων της ΑΕΚ που έχει συνολικά 27 ομάδες στην οικογένειά του το δίκτυο αυτό. Θέλουμε να ευχαριστήσουμε πάρα πολύ τους χορηγούς της έκθεσης που είναι η ΠΑΕΑΕΚ και η ΚΑΕΑΕΚ, η Captain Crewing, Nautical Training και Medical Center και ένας άγνωστος φίλος της ΑΕΚ, είναι γνωστός, αλλά αυτή να παραμείνει άγνωστος, ο οποίος συνεισέφερε και αυτός για την έκδοση, για την δημιουργία της έκθεσης. Και μετά, βέβαια, να ευχαριστήσουμε τους χορηγούς της εκδήλωσης. Τώρα είναι και η μητέρα, δεν τα βλέπω. Σύριος, Blue Star Ferries, Άζο Blue, Τλίτσι, Συμβουργείο. Ελλάδα σε ένα λόγιο έτσι. Ωραίος. Πάμε και στην επόμενη. Είναι τα παιδιά τα οποία ουσιαστικά οι εταιρείες αυτές έκαναν μέσω της παρουσίας τους δυνατή τη δική μας παρουσία εδώ στη ΣΥΡΟ και τους ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ο Λόγος, το Πέτρινο, α, πήγαμε και φάγαμε σήμερα, εκπληκτικό, ρε. Ωραίο. Πόρτο, και εκεί, α, περάσαμε, γίνανε μόνο, ωραία, ναι. Δεν βλέπω εδώ, στα Ρωμά. Και η εκτυπωτική είναι το λόγο νομίζω μας. Λοιπόν, τι άλλο είναι, τελειώσαμε. Αυτό νομίζω είναι, αυτή είναι η παρουσίαση. Θέλω να καλέσουμε τώρα κάποιους ανθρώπους εδώ. Να κάνω μια ερώτηση προηγουμένως. Έκανε. Λοιπόν, τώρα μετά από όλο αυτό να μιλήσουμε και με τον άνθρωπο που έκανε την έρευνα. Γιατί αυτό είναι που μας ενδιαφέρει και περισσότερο. Λοιπόν, έκανες μία έρευνα τεράστια, θαυμάσια, και γνώρισες ανθρώπους. Θέλω λοιπόν να σε ρωτήσω το εξής. Όταν πήγαινες και τους έλεγες γράφω ένα βιβλίο, ή τουλάχιστον προσπαθώ να γράψω ένα βιβλίο, να μαζέψω για την ΑΕΚ. Αυτοί οι άνθρωποι, σε ολόκληρο τον κόσμο, είτε στην Ελλάδα είτε στο εξωτερικό, πώς νιώθουν σαν προερχόμενοι και κουβαλώντας μια τέτοια ιστορία. Είτε είναι ΑΕΚ, είτε δεν είναι και απλά κουβαλούν μόνο την ιστορία της προσφυγιάς. Είμαι σίγουρος ότι αυτή είναι μια απάντηση που περιμένουμε όλοι να ακούσουμε, τουλάχιστον εμείς που ενδιαφερόμαστε περισσότερο για την ιστορία. Ωραία, να το κάνω τώρα με τα απαντήσεις. Θα είναι ωραία η εκδήλωση. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα να σας πω ότι σε όποιον πήγαινα και έλεγα για τι θέλω να γράψω και λοιπά και τι είχα σκοπό να φτιάξω, νόμιζα ότι ήμουν τελείως μη τελείως αγόρι μου. Δεν έχει κανένα ενδιαφέρον αυτό το πράγμα. Δηλαδή, αρχικά η όλη
ιδέα να βρούμε άλλες ΑΕΚ, ακούγεται λίγο περίεργη. Εντάξει, την ξέρουμε την ιστορία της ΑΕΚ, θα γράψει κάτι παραπάνω. Αναδεικνύοντας όμως την πορεία όλων αυτών των σωματείων μέσα από το πέρασμα της ίδιας της ιστορίας, νομίζω ότι απέκτησε ένα τελείως διαφορετικό ενδιαφέρον. Και αυτό ήταν και το κομμάτι το οποίο συζητούσαμε με τους ανθρώπους αυτούς. Δηλαδή, σε κάθε περιοχή, όπως και εδώ, που πηγαίνουμε, που υπάρχει προσφυγιά, υπάρχει προσφυγικό αίμα, υπάρχει ρίζα, το γεγονός της ανάπτυξης της ιστορίας αυτών των ανθρώπων μέσα από ένα θετικό σωματείο που ίδρυσα, ή δύο ή και τρία σε κάθε περιοχή, νομίζω ότι είναι ιδιαίτερα συγκινητικό για αυτούς τους ανθρώπους, γιατί είναι και ιστορία η οποία ουσιαστικά δεν έχει καταγραφεί και καθόλου. Δηλαδή, όταν πας σε ένα χωριό, πήγαμε στο Καπαδοκικό και την ιστορία του Καπαδοκικού δεν ήξερε κανένας. Που είναι μια πολύ συγκλονιστική ιστορία. Κάνουμε λοιπόν ένα αφιέρωμα σαν κι αυτό, έτσι πιο εξειδικευμένο, και μιλήσαμε για την ιστορία του Καπαδοκικού, πώς ήρθαν από το Τσοχούρ τη Κεσαρία, πρόσφυγε με την καταλλαγή πληθυσμών. Άλλη ιστορία εκείνη, έτσι. Αλλά συνέχεια όλη αυτή τη καταστροφή. Και ένιωσαν αυτοί οι άνθρωποι για πρώτη φορά ότι ασχολείται ο κόσμος και τους μαθαίνει ο κόσμος, μαθαίνει την ιστορία τους. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Γιατί κάθε τόπος, όπως και εδώ στην Ερμούπολη, ας πούμε, μαθαίνει την ιστορία. Δεν είναι μόνο αυτό που βλέπεις ως μια πρώτη εξωτερική εικόνα, λες, α, τι ωραία η Ερμούπολη, α, και η ιστορία, και ήταν πολύ πρωτεύουσα της Ελλάδας, ο πολιτισμός, και εδώ, και το καζίνο, ξέρω τι λέει ο καθένας. Εδώ μαθαίνεις ότι έχουν έρθει πρόσφυγες, έχουν φτιάξει τη δική τους, μέσα από τα λεωφορεία, έχουν φτιάξει τη δική τους ζωή, έμαθα και τους συμπληρώτες που δεν ήξερα λεπτομέρειες. Όσοι έχουν έρθει εδώ, ένα πολύ μεγάλο κομμάτι του πυρετών. Άρα, ο κάθε τόπος έχει τη δική του ιστορία. Εμείς που είμαστε απ' έξω από αυτούς τους τόπους και πολύ μακριά, όσοι τουλάχιστον αγαπάμε το κομμάτι αυτό που λέγεται ιστορία, εγώ εγκλωβίζομαι, δηλαδή, είναι κάτι το οποίο μου δίνει έτσι ρίγη συγκίνηση, ανακαλύπτοντας κάθε κομμάτι αυτής της ιστορίας των ανθρώπων, γιατί πέρασαν πολύ δύσκολες προσφυγές, έτσι. Ένιωθες πρώτα απ' όλα τη δύναμη και το πάθος αυτών των ανθρώπων για να επιβιώσουν. Και για να μπορέσουν να μεταφέρουν και όλα αυτά που είχαν γνωρίσει εκεί στην πατρίδα τους. Και να αλλάξουν λίγο και τα δεδομένα εδώ στην Ελλάδα. Γιατί ας μην κοροϊδευόμαστε, τώρα μπορεί να ακουστεί και λίγο εγωιστικό. Ο ερχομός των προσφύγων εδώ, του προσφυγικού ελληνισμού και του ποντιακού, άλλαξε πολύ τα δεδομένα, θεωρώ εγώ, σε όλο τον τρόπο. Όχι, δεν έχω τίποτα άλλο. Ή μάλλον να πω κάτι το οποίο είναι πολύ σημαντικό. Μπορώ να πω το μικρόφωνο. Θυμηθείτε. Πριν 7-8 χρόνια, Εμιλία είναι σύζυγός μου εδώ κοντά, θυμίζει ότι είμαστε στη Στοκχόλμη και κάναμε μία βόλτα στο κέντρο. Ακούστε το παιδί, είναι φοβερά ενδιαφέρον. Τώρα μόλις το συνειδητοποίησα, Νίκο. Κάναμε μία βόλτα λοιπόν μαζί με την κόρη μου και τους φίλους μας εκεί στη Σουηδία και σταματάμε σε ένα μικρό, έδειχνε κιόσκι. Φανταστείτε ένα μεταλλικό περιπτεράκι, έτσι όπως το ξέρατε παλιά να υπάρχει στο Σύνταγμα εκεί, ο οποίος πουλούσε παγωτά και σάντουιτς. Πάμε λοιπόν, γελάζω εσύ κάτι θα ακούσει. Λοιπόν, πάμε λοιπόν και του μιλάμε στα αγγλικά, του λέμε θέλουμε ένα σάντουιτς και ένα παγωτό και τέτοιο. Και συζητάμε μεταξύ μας τα ελληνικά. Ο τύπος λοιπόν μας λέει Έλληνες είσαστε. Πώς τον είπες αυτόν, εκεί στη Στοκχόλμη, ήταν αυτός. Υπάρχει παιδιά αυτός ο άνθρωπος εκεί, το θυμάσαι Μιλία. Υπάρχει αυτός ο άνθρωπος, έχει ένα παγωτατζήλικο, δούλευε όλη του η οικογένεια εκεί, η κόρη του, τα παιδιά του, με βάρδιες, είναι στο κέντρο, μας στο κέντρο της Στοκχόλμης, έχει φτιάξει την ομάδα, μας έλεγε ότι είμαι παλιός ποδοσφαιριστής, ότι όλα αυτά τα δείχνει κλπ. Λοιπόν, δεν ξέρω αν είναι ο ίδιος ή είναι από γονείο και τέτοιο, αλλά αυτό που είναι το σημαντικό είναι ότι τον γνωρίσαμε και τώρα μόλις συνειδητοποίησα ότι είμαστε εκεί, τον είδαμε, τον ακούσαμε. Αυτό πρέπει να είναι ο γιος του Ξηραμπίδη, ο Φόντας. Έτσι, ο οποίος. Φόντας Ξηραμπίδη, είναι παιδί γεννημένο εκεί στην Στοκχόλμη. Έτσι, δηλαδή γέννημα θα είναι ο Σουηδός και έχει αυτή την τρέλα ότι ο παπάς του έδωσε το παλιό στον αθλητή της ΑΕΚ. Λοιπόν, θα ήθελα να καλέσουμε εδώ τους εκλεκτούς καλεσμένους για να μας δώσουν ένα χαιρετισμό. Ξεκινώντας από τον κύριο Μάρκο Δαδάου, περιφερειακό σύμβουλο και παλαιότερα διαιτητή πρώτης εθνικής, δεν ξέρω να μας έχετε σφάξει τίποτα. Θα πείτε τώρα, ένα σύντομο χαιρετισμό. Καταρχάς, αγαπητέ φίλε Παναγιώτη, σας ευχαριστώ για την σημερινή πρόσκληση να βρεθώ στην παρουσίαση του όμορφου αυτού του βιβλίου, του Νίκου Αγγελίδη, ο οποίος έχει τον τίτλο «Όλες οι ΑΕΚ του κόσμου». Πιστεύω ότι δεν είναι ένα απλό βιβλίο. Εγώ θα χρησιμοποιήσω τη λέξη, είναι ένα ξεχωριστό βιβλίο. Γιατί είναι ξεχωριστό βιβλίο?
Γιατί συνήθως είμαστε μάρτυρες και έχω πάει σε πολλές εκδηλώσεις που πολλοί αθλητές, ποδοσφαιριστές, άνθρωποι οι οποίοι ασχολούνται με ομαδικά αθλήματα, βγάζουν ένα βιβλίο και καταγράφουν μέσα βιώματα και αθλητικές συμπεριφορές. Πιστεύω ότι αυτό το βιβλίο δεν περιέχει αθλητικές συμπεριφορές, περιέχει ιστορίες ομάδων και τόπων. Και αυτό το κάνει να έχει υψηλότερο συντελεστή βαρύτητος όσον αφορά τη σπουδαιότητά του. Εγώ ιδιαίτερα σε συγχαίρω, Νίκο Αντελίδη, για αυτή την προσπάθεια και αυτή την καταγραφή, διότι κάλλιστα στο μέλλον αυτό το βιβλίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως εγκυρίδιο, ώστε όποιος θέλει να αντλήσει στοιχεία γύρω από την ιστορία όλων των ομάδων που φέρουν την επωνυμία και το έμβλημα της ΑΕΚ. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό, να ξέρει κάποιος πού θα βρει και τι θα βρει. Γι' αυτό το πράγμα σε συγχαίρω ιδιαίτερα και μην ακούς καμιά φορά. Καμιά φορά κάποιες κουβέντες κάποιων προσπαθούν να αποθαρρύνουν κάποιον ότι αυτό το οποίο σκέφτηκε και αυτό το οποίο θέλει να κάνει δεν θα έχει ούτε ουσία ούτε αποτέλεσμα. Εγώ πιστεύω ότι το δικό σου έργο, το δικό σου βιβλίο έχει και ουσία και αποτέλεσμα. Σε συγχαίρω ιδιαίτερα. Και χάρηκα το θερμό. Αυτό που είπατε ότι περί αποθάρρυνσης και λοιπά, οι περισσότεροι δηλαδή θεωρούσαν ότι ήταν. Και μόλις ξεκίνησε το βιβλίο και βγήκε και το είδαν και άρχισε να γίνεται και αυτή η ιστορία με τις παρουσιάσεις και είχε τελείως αντιστραφεί το κλίμα της αμφιβολίας που είχα και εγώ ίδιος. Τελικά μήπως κάνω κάτι το οποίο είναι τελείως άσχετο. Κατάλαβα ότι όποιος επιμένει τελικά και βάζει την ψυχή του σε αυτό που θέλει να κάνει, νομίζω ότι μπορεί να μεταδώσει κάποια στοιχεία στους ανθρώπους που ενδιαφέρεται. Άρα είναι σημαντικό αυτό που είπατε και ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, η πρόεδρος του Λυκείου Ελληνίων Σύρου, η κυρία Χριστίνα Λιγουτσιχάκη, μας τιμά πολύ με την παρουσία του και την ευχαριστώ πολύ. Καλησπέρα σε όλους σας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ευγενική πρόσκληση. Ήταν η χαρά μας και τιμή μας μαζί με τη φίλη μου τη Βιρτινία να είμαστε εδώ σε αυτή την ωραία και ζεστή εκδήλωση. Η παρουσίαση ενός βιβλίου πάντα παρουσιάζει ξεχωριστό ενδιαφέρον. Γιατί και η συγγραφή του θέλει μεράκι, θέλει έρευνα, θέλει κόπο και έτσι η κάθε παρουσίαση του βιβλίου είναι ξεχωριστή. Είναι το βιβλίο πάντα είναι ένας καλός και πιστός φίλος που μας συντροφεύει σε όλες τις ώρες που έχουμε ανάγκη από ηρεμία και χαλάρωση. Εύχομαι λοιπόν, κύριε Αγγελίδη, καλό τάξιδι το βιβλίο σας σε όλες τις ΑΕΚ του κόσμου όπου ο δικέφαλος υποδηλώνει την ιστορική του παρουσία. Σας εύχομαι καλό χειμώνα, υγεία, πολλές πολλές επιτυχίες σε καινούργιους στόχους που θα έχετε θέσει. Και σε όλους εσάς ερωτητικοί καλό χειμώνα επίσης, να είστε όλοι καλά και πολλές πολλές επιτυχίες σε ό,τι ο καθένας σας επιδιώκει. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Χρήστος Τσαούς, ο βλαδιπρόεδρος του Συλλόγου Μικρασιατών Σύρου, είναι εδώ και να ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πολύ σημαντικό και που έχει σχέση με την ΑΕΚ. Ήταν ιδιαίτερη παράκληση του Μήκου να είναι η Μικρασιατών. Ναι, το είδαμε. Το ακούσαμε και το κυνηγούσαμε. Παρόλες τις δυσκολίες που πρέπει να ξέρετε, επιτρέψτε μου κύριε Χρήστο, επιτρέψτε μου παρόλες τις δυσκολίες που είχε ο Σύλλογος, καταφέραμε τελικά να έχουμε έναν καλό φίλο και έναν άνθρωπο που ακούσαμε. Εγώ έτσι κι αλλιώς ακόμα. Είμαι φίλος με όλους και υπήρχε γλώσσα που είμαι. Λοιπόν, εκτός του Συλλόγου Κρασιατών, απευθύνω ο χαιρετισμό για την Αθλητική Ένωση που είναι απόλυτα συμβασμένη με το προσωπικό στοιχείο. Η έδρα της, η Κωνσταντινούπολη, που αποτέλεσε τη μια από τις χειρότερες έδρες του ελληνισμού της Μικράς Ασίας, η ΑΕΚ πάντα είναι στην καρδιά όλων των απογόνων των προσφύγων από τις αριθμότητες πατρίδες. Ευχόμαι σύντομα να ολοκληρωθεί και το νέο γήπεδο στην προσφυγική γειτονιά της Νέας Δημοκρατίας. Σαν επίλογο, θα ήθελα να επικαλεστώ την αφιέρωση του παλιού Πέτρου Κυριακίδη σε έναν φίλο της ομάδας της Άρκου της Ήρου, το φίλο μας τον Στέφανο, η οποία λέει
ΑΕΚ σημαίνει προσφυγιά ξεριζωμένη. Το είδε μάλιστα εδώ πέρα, το έχει βγάλει προηγουμένως. Επίσης, να δώσουμε ένα ημερολόγιο του συλλόγου μας για την Κωνσταντινούπολη, η οποία είναι έργο της κυρίας Ιεκουτρίτη της Δίνας, η οποία ο πατέρας από τη Σμύρνη, η μάνα από την Κωνσταντινούπολη. Λοιπόν, το φίλο τον κύριο Αγγελίδη να ευχαριστήσουμε για ένα βιβλίο που έβγαλε δουλεύοντας για 5 χρόνια, παιδιά. Είναι μόνο αυτό, λέει πολλά πράγματα. Και πάλι, να είσαι καλά και στα υπόλοιπα. Είναι εδώ κοντά μας και ο πρόεδρος της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Κυκλάδων, κύριος Ρένος Φρέρης. Να ευχαριστήσω και εγώ με τη σειρά μου για την πρόσκληση. Το Σύλλογο Επιρροτών και το Σύνδεσμο εδώ της ΑΕΚ, της αγαπημένης μας ομάδας, από μικρά παιδιά. Χαίρομαι πολύ που σε γνωρίζω από κοντά. Νίκο άκουγα, Αγγελίδη δεν γνώριζα, έτσι δεν έτυχε να συναντηθούμε σε κανένα ταξίδι, σε καμία εκδήλωση, αλλά πραγματικά έχω ακούσει τόσα πολλά καλά για σένα και έχω τη τιμή και τη χαρά να τα διαπιστώνω και ο ίδιος. Να σας συγχαρώ με τη σειρά μου για το βιβλίο αυτό, που όπως είπε και ο κ. Ζαδός, δεν είναι απλό βιβλίο, είναι πραγματικά μια ιστορία. Λίγο το ξεφύγησα στην αρχή, θα έχω την τύχη από σήμερα το βράδυ να το ξεφυγήσω, γιατί πραγματικά το διάβασμα είναι κάτι πολύ σημαντικό. Καλό είναι το ίντερνετ, όλοι μας είμαστε, ασχολούμαστε με αυτό, ώρες ατέλειες, αλλά αυτό πραγματικά είναι ένα μνημείο, θα έλεγα, που έπρεπε κάθε εξής και κάθε Έλληνας να το έχει δίπλα του. Η ξεκίνησή μου έχει να κάνει γιατί πραγματικά η ΑΕΚ γύρισε εκεί που της αξίζει, έτσι μετά από κάποια χρόνια ταλαιπωρίας. Είναι ξανά στην Ευρώπη, εκπρόσωπός μας. Και θα έλεγα είναι από τις μόνες ομάδες ελληνικές που έχει τόσους Έλληνες στην 11η της, στην 16η, έτσι, και πραγματικά γίνεται και πολύ καλή δουλειά πλέον και σε ακαδητές. Έχω την τιμή να συνεργάζομαι με την ΑΕΚ εδώ και χρόνια. Από ό,τι ίσως ξέρετε, καταφέραμε για αυτό το θαύμα να πέσει, συγγνώμη για τη βαριά λέξη, για την παράγκα που έχει δυναστεί στο ποδόσφαιρό μας εδώ και 20 χρόνια. Πλέον έχουμε ένα νέο διοικητικό συμβούλιο που στηρίζεται και από τις δύο αυτές τις ομάδες, από την ΑΕΚ και τον ΠΑΟΚ, και πραγματικά πιστεύω σε καλύτερες μέρες. Οι δύο αυτοί οι άνθρωποι, ο Μενισανίδης και ο Σαββίδης, που στήριξαν αυτή την προσπάθεια, ήταν και ο Παναθηναϊκός μαζί μας, αλλά από ό,τι ξέρετε πλέον ο Παναθηναϊκός είναι ο Ολυμπιακός, έτσι και έχετε δει τα επακόλουθα και που οδηγούν αυτά. Χωρίς να θέλω να φανατίσω τον κόσμο, αλλά η ιδέα πρέπει να παραμείνει ιδέα. Εφόσον ο στόχος ήταν εδώ και 3 χρόνια να γίνει αυτή η ανατροπή και να έρθει η επόμενη μέρα στο ελληνικό ποδόσφαιρο, έπρεπε αυτό να συνεχίσει μέχρι το τέλος. Και όχι να φτάσουμε ο Παναθηναϊκός να ψηφίσει λευκό. Και όχι αυτή την αλλαγή που ήρθε. Και πάλι να σε ευχαριστήσω και να ευχηθώ το βιβλίο σου να πάει πολύ καλά. Και θα ήθελα, γιατί υπάρχει πολύ υλικό, είπε ο φίλος μας εδώ, ο κ. Τσαούσογλου, για την κυρία Ντίνα Σιπουτρή. Είναι πολύ λίγο από τις ομάδες της Σύρου, πραγματικά θα πάθεις πλάκα, αν μου επιτρέψεις την έννοια αυτή. Πόσες ομάδες είχε η Σύρος? Πάρα πολλά σωματεία, πάνω από 30-40 σωματεία. Που σίγουρα κάποια από αυτά θα σου έχει ξεφύγει και έχει σίγουρα το δικέφαλο έτο. Έτσι και ίσως να γίνει το 303. Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ και... Λοιπόν, μια και μιλάμε για τη ΣΥΡΟ και την σχέση της με την ΑΕΚ, νομίζω ότι το πιο ωραίο που θα μπορούσαμε να κάνουμε τώρα είναι να μιλήσουμε με 4 αθλητές, πρώην αθλητές της ΑΕΚ, που φορές στην φανέλα της ΑΕΚ. Είναι Συριανοί, θα μας βάλει εδώ και ο Στράτος τις φωτογραφίες για να μας εξηγήσουν πού και πώς και πότε. Και είναι πολύ μεγάλη μας χαρά που αυτοί οι άνθρωποι είναι εδώ κοντά μας. Θες να τους πεις εσύ? Αυτό που αξίζει περισσότερο να σας πω και επιτρέψτε μου είναι ότι μου την έδωσε την ιδέα το βιβλίο. Ωραία η έρευνα, αλλά δεν μπορεί, κάτι θα είχαμε κι εμείς εδώ στη ΣΥΡΟ. Ήταν εκπληκτικό ότι όταν άρχισα να ψάχνω και να αρχίσω να ρωτάω πώς οι άνθρωποι βγήκαν και πόσο μεγάλη χαρά, την αντίστοιχη χαρά που υποθέτω ότι έβρισκε τον Νίκο όταν έκανε το γύρο του κόσμου. Πόση χαρά αυτοί οι άνθρωποι μου είπαν ναι να έρθουμε, αλλά το σπουδαιότερο, πόσο σημαντικό ήταν για αυτούς τους ανθρώπους σε δύσκολα χρόνια, όπως αυτό που θα ακούσετε σε λίγο από τον Νίκο του Φωτεινιά, σε δύσκολα χρόνια, πώς αυτοί οι άνθρωποι ήταν τιμή τους να φοράνε μια φανέλα σαν τη ΣΑΕΚ
που εκπροσωπούσε για αυτούς αυτό που σας έλεγα και εγώ που μου έλεγε ο πατρέας μου, την Ελλάδα. Νίκος Ανδρέας Φωτεινιάς, σε παρακαλώ, μπορείς να έρθεις κοντά μας να μας θυμηθείς. Καταλάβατε με ο πιο μεγάλος, ε. Καλό, κακό. Θα τα πω όπως ξέρω. Συγχαρητήρια στα παιδιά εδώ. Για το βιβλίο δεν θα πω να σας κουράσω κάτι, τα είπαν οι υπόλοιποι. Θέλω να πω ένα συγγνώμη στον Τάκη που δεν μπορώ να είμαι κοντά του σαν να, γιατί ό,τι ήξερα, ό,τι μπορούσα, το έδωσα για τη Σύρο μας. 45 χρόνια είμαι στο Συριανό ποδόσφαιρο, σε ακαδημίες, σε ομάδα, το έδωσα. Μετά την ΑΕΚ που δεν μπόρεσα να πάω στην ΑΕΚ για κάποιους λόγους. Δεν μπορούσε ο πατέρας μου να πληρώσει, ήταν φτωχή οικογένεια, η ΑΕΚ ήθελε να πάω να μείνω στην Αθήνα. Ήμουν ένα παιδί 17 χρονών που δεν είχα φύγει ποτέ από το σπίτι, αν έφευγα από τη μαμά θα πέθαινα. Δεν ήξερα ούτε. Εκείνα τα χρόνια τα ήμουν 17 χρονών. Τελικά ο κύριος Κουζούπης, ο Γιάννης, με τον κύριο Κανάκη. Ο κύριος Κανάκης, μεγάλη μορφή για την ΑΕΚ, μας έχει αφήσει τώρα. Με πήγε στην ΑΕΚ. Μόλις μπήκα μέσα στα Φιλαδέλφια και φόρεσα τη φανέλα με το δικέφαλο, δάκρυσα, έκανα το σταυρό μου, έσκυψα και φίλησα το χορτάρι. Γύρω μου οι άλλοι από την Αθήνα. Με κοιτάξαν και μου λένε, μα τι κάνεις, μου λέει, με σκούτησα σου, τι έπαθε παλικάρι. Λέω εγώ, για μένα μέσα εδώ είναι εκκλησία, είναι ναός. Καταλαβαίνετε μετά πώς μπορούσα να παίξω. Μπήκα μέσα, ήταν κάποιοι αθλητές από την ΑΕ και κάποια παιδιά, ταλέντα, για να τα δοκιμάσει ο τότε προπονητής. Δεν μπορούσα να παίξω. Αλλά ο κύριος Νεστορίδης, ο κύριος Κανάκης, ο Πέτροβης και τότε προπονητής, 77-78 είχε πάρει το κύπελο και το πρωτάθλημα. Νομίζω. Ήταν προπονητής ο κύριος Φάντρο, ο μεγάλος Φάντρο που είχε φτιάξει τον Άγιαξ. Και με έβλεπε από τα αποδυτήρια μέσα. Και του λέει ο κύριος Νεστορίδης και ο κύριος Κανάκης, αυτή η εικόνα που είδατε στο διπλό δεν είναι αυτός ο τερματοφύλακας. Δεν είχα πάει καλά. Κάτσε να του κάνουμε προπόνηση. Και ήρθε ο κύριος Νεστορίδης, ο κύριος Αραφίδης, ο Πέτροβης, ο κύριος Κανάκης και μου κάνανε προπόνηση. Και από τα νεύρα του κύριος Νεστορίδης, που δεν μπορούσε να μου κάνει γκολ, ερχόταν όλο και πιο κοντά για να μου κάνει γκολ. Και με έβγαλε το τέρμα και κάτσε ο κύριος Αραφίδης, σε ηλικία ήταν βετεράνη τότε, και κάτσε ο κύριος Αραφίδης στο τέρμα. Υπάρχουν ενάτες. Εδώ που βλέπετε στο τέρμα είμαι εγώ. Και εκεί πέρα ήταν ο κύριος Νεστορίδης, οι δύο εκεί πέρα με τον κύριο Πέτροβης. Και στην επόμενη φωτογραφία θα δείτε ότι είχε έρθει ο κύριος Σεραφίδης, με βλέπανε από τα αποδυτήρια. Και το γήπεδο τώρα που δυστυχώς δεν το έχουμε. Εδώ, τώρα έκατσε ο κύριος Σεραφίδης, εγώ είμαι δεξιά, εκεί με ένα παιδάκι και τον βλέπω, δεν μπορούσε να μου κάνει τον γκολ και προσπαθούσε ο κύριος Νεστορίδης να βάλει τον γκολ. Εδώ μας ετοιμάζουμε για το διπλό, είμαι κάτω-κάτω στο τέρμα, ο τελευταίος από εκεί αριστερά. Ο κύριος Κανάκης και ο Σεραφίδης είναι με την κίτρινη φόρμα. Εδώ είμαι με τον Νίκο τον Παπαμανουήλ. Κάποτε και εγώ ήμουν νέος. Ο κύριος Κεφαλίδης δεξιά, μεγάλο ποδοσφαιριστής της ΑΕΚ, ήταν η δεύτερη ομάδα της ΑΕΚ που είχε παίξει με τον Αστέρα την ομάδα μου, τη Σύρου. Είχαμε χάσει 0-1. Ο Κυρνίκος ο Κουτούρης και εδώ είναι η παλέμαχη της ΑΕΚ με τον Παπαϊωάννου, με τον Κεφαλίδη Καραφέσκο. Όλοι οι παλιοί, μιλάμε για μεγάλα ονόματα, και ο Κυριάρης ο Κανάκης και ακόμα νέος ήμουν, αλλά εδώ βλέπετε είμαι 40 και κάτω. Λοιπόν, μια χαρά είμαστε. Και ο Κυριάρης που για τον κύριο Γιάννη φόρεσε αυτή τη φανέλα και μια ιστορία να σας πω, ότι όταν πήγαινα στα Φιλαδέλφια να κάνω προπόνηση, ήταν ο έφορος ο φροντιστής που είχε όλη την ομάδα της ΑΕΚ, τα ρούχα που έφτιαχνε τα παπούτσια. Και ήταν τότε ο Μανολάς, νέο παιδί, ο Ραβούσης, ο Μπάγεβιτς, ο Μπάγεβιτς, ο ποδοσφαιριστής, ο Θωμάς, ο Μαύρος, όλοι. Και ήταν έξω από τα αποδυτήρια. Και ήταν όλοι, ναι. Και ήταν έξω από τα αποδυτήρια και μόλις με έβλεπε ο άνθρωπος αυτός, μου φώναζε Συριανέ, έλα μέσα. Και έμπαινα μέσα εγώ στα αποδυτήρια, άλλαζα, έβαζα τη φανέλα τζακ. Και αυτοί οι παίκτες ήταν έξω και περιμέναν να τους δώσει τα παπούτσια και τα ρούχα. Δεν ήθελα να το χάσω. Για μένα, ΑΕΚ. Είναι αγάπη. Τίποτα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ.
τα παιδιά αυτά που θα έρθουν να μιλήσουν μετά, ήμουνα, τα είχα σε ομάδα, ήταν ποδοσφαιριστές. Είμαι τόσο μεγάλο. Σας ευχαριστώ. Είναι, έχουμε την χαρά, σηκώνονται βέβαια και φεύγουν, χωρίς για δύο λεπτά. Είναι πολύ σημαντικό αυτό που θέλω να πω. Μόλις ακούσατε έναν άνθρωπο, είναι πολύ ωραίο. Έχουμε τη τιμή και τη χαρά να έχουμε μαζί μας δύο κορίτσια εκπρόσωπους του φοιτητικού κόσμου. Έτσι. Είδατε λοιπόν πόσο σημαντικό είναι και πόσο τυχερέα νιώθετε σήμερα σαν παιδιά όταν φανταστείτε ότι αυτός ο άνθρωπος σήμερα μπορεί να ήταν πολύ ψηλά, πολύ μεγάλο όνομα σε μια εποχή που δυστυχώς οι γονείς τους δεν είχαν τη δυνατότητα να τα βοηθήσουν. Γι' αυτό λοιπόν ξέρω ότι έχετε μια απίστευτη ηθική, είσαστε πολύ καλά και πολύ καλές μαθήτριες. Λοιπόν, πάρετε το αυτό σαν ένα μάθημα ζωής που έτυχε σήμερα να έχετε τη χαρά και μαζί σας να έχουμε και εμείς την τιμή να το καταλάβετε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που είσαστε μαζί μας. Λοιπόν, πάμε τώρα στη νέα γενιά. Χτύπα τη φωτογραφία, σε παρακαλώ, γιατί είναι πολύ σημαντικό. Άλλασε στρατό, άλλασε τη φωτογραφία. Λοιπόν, θα δείτε μία φωτογραφία. Ευχαριστώ πολύ τώρα, Ντόρα Χαλκιά. Ευχαριστώ πολύ που είσαστε εδώ. Να είστε καλά. Λοιπόν, ναι, τη δείχνουμε, δεν βλέπω. Ένα λεπτό, έχει σημαντικό. Θέλω να δείξω πρώτα τη φωτογραφία. Περνάτε καλά. Εντάξει, περνάτε όλοι καλά. Με ενδιαφέρον. Okay. Λοιπόν, αυτά τα δύο παιδιά που βλέπετε να φοράνε την φανέλα της ΑΕΚ είναι δύο παιδιά που σήμερα έχουν το δικό τους ρόλο στο Συριανό ποδόσφαιρο. Ένας είναι προπονητής του Άγιαξ και ο άλλος έπαιξε με την ΑΕΚ και υπάρχει και ένα ακόμα παιδί που έχει την δική του καριέρα ασχολούμενος όμως ακόμα με το ποδόσφαιρο και έχοντας το δικό του όνομα. Είναι και οι τρεις εδώ. Ο Μιχάλης, ο Γιάννης και ο Λεωνάρδος. Ποιο να καλέσω πρώτα, να καλέσω και τους τρεις. Ελάτε σας παρακαλώ και οι τρεις εδώ, γιατί αυτά τα παιδιά φόρεσαν. Λοιπόν, προπονητής είσαι, οργάνωσε την ομάδα. Κατάφερα να κάνουμε το όνειρό μας. Ναι. Πραγματικότητα, δηλαδή το όνειρό μας εμάς ήταν να χωρέσουμε τη Φάιρα Τσέκ. Δεν μπορούσαμε βέβαια, δεν ξέρουμε το ποδόσφαιρο δικό σας. Αλλά εσείς το καταφέρατε από την Φάιρα Τσέκ. Οπότε ξαναπούμε. Είναι ο Γιάννης Βάλπης, ο Μιχάλης Βασάλος και ο Λεωνάρδος Πρίντεζης. Ο ψηλός της Ιωπητής. Καλησπέρα για εμένα. Καλώς ήρθες και την ώρα εμείς είμαστε από το όπως βλέπετε εκεί πέρα, αυτοί εδώ οι δύο ήμασταν συμπαίκτες στην ΑΕΚ το 2000. Ήταν η πολύ δύσκολη χρονιά για μας, άσχετα ότι φορούσαμε τη φανέλα και κάναμε το όνειρό μας πραγματικότητα για έναν χρόνο τουλάχιστον. Εδώ πέρα βλέπετε μια φωτογραφία που είμαστε στο Βιαρέτζιο της Ιταλίας. Είχαμε πάρει μέρος με την ΑΕΚ σε ένα πρωτάθλημα παγκόσμιο κάτω των 23 ετών και εκεί πέρα είχαμε παίξει με την Γιουβέντους. Είχαμε χάσει 5-1 με την Γιουβέντους. Δεν είχαμε κερδίσει, όχι, δεν είχαμε κερδίσει. Όπως βλέπετε είμαστε και οι τρεις βασικοί. Δίπλα στα τερματοφύλακα είμαι εγώ και ο Ρονάλδος από τα αριστερά μου και από κάτω ακριβώς ο Βάλβης. Ο Γιάννης με την κορδέλα. Εδώ είναι η ομάδα της Γιουβέντους και η δική μας δεκάδα. Από ότι κάποιος παίχτης εκεί πέρα μου είχαν πει ότι αυτός ο έγχρωμος, ο ψηλός, μου λένε «Βασάρα, αυτός που μαρκάρεις, ξέρετε πόσο κοστίζει». Λέω «Κότσο, δεν ξέρω πόσο κοστίζει». Λέει «Τότε». Τον είχε πάρει η Γιουβέντους 10 εκατομμύρια δραχμές και έπαιζε στην κάτω των 22. Εμείς ήμασταν οι επαγγελματίες, δεν είχαμε τόσο κόστος. Εδώ είναι να διώξουμε γιατί δεν μπορούσαμε να κάνουμε κάτι άλλο. Ούτε να χάσαμε, καταλαβαίνετε. Πάρε εγώ εδώ πέρα μόνος μου. Εδώ είναι μια φωτογραφία στους Τραγκομακεδόνες. Μας είχε βάλει μέσα και μας περίμενε ο κύριος Κανάκης, γιατί ο κύριος Νίκος ο Κουντούρης από τον Αστέρα μας είχε κανονίσει να πάμε να δοκιμαστούμε. Φανταστείτε ότι εκεί πέρα που πήγαμε και δοκιμαστήκαμε ήταν 200 ποδοσφαιριστές. 200 νέοι άνθρωποι που θέλουν να ζήσουν τον όνειρό τους να παίξουν στην ΑΕΚ. Και μετά από πολλά δοκιμαστικά και πολλά δοκιμαστικά καταφέραμε να μείνουμε 3 Ιντιανοί συν
19 ακόμα παιδιά, δηλαδή έκανε 22 μεταγραφές τότε η δεύτερη ομάδα της ΑΕΚ και μέσα στους 22 ήμασταν και 3 Ιδιανοί. Το 4, γιατί το 4 πάντα φορούσε. Το είχαμε βγάλει φωτογραφία. Εδώ πέρα είναι το ρόστερ της ομάδας, της ΑΕΚ. Και καλό θα είναι να δώσω και το μικρόφωνο να μιλήσει και κανένα συντόπτης μου. Καλησπέρα και από μένα. Εννοείται ότι η ωραίτερη εμπειρία της ζωής μας. Βρεθήκαμε και μαζί παρέα τα παιδιά. Φορέσαμε το δικέφαλο στο στήθος. Στα 18 μας χρόνια, εμείς είμαστε στα 18, μηχάνης 19, καλά, 17-18 κάπως έτσι. Ζήσαμε ωραίες στιγμές. Κάτι που δεν θα ξεχάσω είναι ότι είχε γίνει ένα πρωτάθλημα beach soccer εκεί πέρα στο Ξυλόκαστρο και είχαμε κάνει μια μεικτή ομάδα. 5 παλέμαχοι, 5 νέοι και ήταν μαζί μας Μίκης Παπαϊωάννου δηλαδή, Θεοχαρίδης. Βρεθήκαμε να παίξουμε λίγα λόγια με τέτοια ιερά τέρα, δηλαδή το να παίζει με τον Μίκης Παπαϊωάννου μαζί. Νομίζω τότε ήταν 75 χρονών, πριν 15 χρόνια, δεν ξέρω, κάπου εκεί πέρα. Ναι, δηλαδή αυτή ήταν μια φοβερή εμπειρία. Επίσης παίζαμε ήταν η χρονιά με Νικολαίδη, με Τσάρτα, με Ζαγοράκη. Μιλάμε για εμπειρίες μεγάλες. Εντάξει, πάρα με λαχωρίσουμε τώρα λιγάκι. Αλλά θα μείνουν αξέχαστοι στο μυαλό μας. Ευχαριστούμε πολύ και μας δώσατε την ευκαιρία να τα ξαναδικηθούμε και να βρεθούμε εδώ. Αυτά. Γεια σας. Καλησπέρα για εμένα. Είμαι πλέον πιο αγχωμένος από τους άλλους δύο. Δεν το έχω από αυτό. Εμένα μου κάνει φοβερή εντύπωση καμιά φορά που μιλάω με φίλους και γνωστούς που στο τέλος πάντα μου ρωτάνε γιατί δεν κατάφερες να, γιατί καταφέρατε να παίξετε στην πρώτη ομάδα της ΑΕΚ. Αυτό που απαντάω τις περισσότερες φορές και σχεδόν πάντα είναι ότι ήταν πάρα πολύ δύσκολη όλη η κατάσταση στο να παίξεις στην πρώτη ομάδα της ΑΕΚ γιατί πρέπει να φανταστείτε ότι όταν η ΑΕΚ πήρε το Euro το 2004 το 2001 ήταν σχεδόν όλοι ΑΕΚ. Αν θυμηθούμε ονόματα τα οποία και εγώ παιδάκι τότε έβλεπα πολλές φορές καθόμαστε να γίνω τον Μιχάλη και τον Λεωνάρδο να παρακολουθήσουμε στο Μακεδόνιο τις προπονήσεις της πρώτης ομάδας. Θυμάμαι ονόματα όπως είναι ο Ζαβογάκης, ο Ντέμις ο Νικολαίδης, ο Βασίλης ο Τσάρτας, ο Καψής, ο Δέλας. Μεταράδες οι οποίοι μετά πήραν το Euro με την Ελλάδα. Οπότε ήταν πολύ δύσκολο τότε να μείνουμε εμείς σε αυτό το επίπεδο. Και πάντα ας πούμε έχω αυτή την ανάμνηση κι εγώ σαν ποδοσφαιριστής και θέλω να πω ότι έχουν περάσει 17 ολόκληρα χρόνια από τότε που έχουμε φύγει από αυτή την ομάδα και οι τρεις αγκτζίδες εδώ μεταξύ. Δεν ξέρω για τους υπόλοιπους δύο, σίγουρα όταν βρισκόμαστε πάντα να απολύνουμε το παρελθόν. Απλά θα πω αυτό που νιώθω εγώ. Εδώ και 17 χρόνια μπορεί να μην κοιμηθώ ή μπορεί να μην κλείσω τα μάτια μου αν δεν σκεφτώ όλες αυτές τις αναμνήσεις που έχω περάσει από την ΑΕΠ και πάντα ξέρω συγκινούμε όταν τα σκέφτομαι. Θέλω να ευχαριστώ πάρα πολύ για την συγκέντρωση και για την παρουσίαση που για την τιμή που μας έχετε κάνει να είμαστε εμείς εδώ και να είστε όλοι καλά. Είμαστε όλοι καλά. Θέλει κάποιος να πει κάτι, να ρωτήσει κάτι, να κουβεντιάσουμε. Υπάρχει ένα βίντεο το οποίο είναι στιγμιότυπα από την αγωνιστική δράση αυτών των ομάδων. Για να καταλάβετε περίπου, μιλάμε για αριστεχνικά σωματεία. Υπάρχουν και κάποια συνθήματα λίγο απαγορευμένα. Αυτά δυστυχώς είναι στον χώρο του ποδοσφαίρου. Είναι μια εικόνα την οποία βιώνουμε. Εγώ θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Νομίζω και πρέπει να ευχαριστήσουμε κυρίως το Σύλλογο Υπηρετών εδώ που έκανε αυτή τη σημερινή βραδιά πραγματικότητα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και τον Παναγιώτη που μου πει ο κύριος Σαν Κολυτσίδα επέδερε τόσο πολλά από αυτή την παρουσίαση και είναι το αποτέλεσμα που βλέπετε και είναι με την δική του υπογραφή και μαζί και πάνω απ' όλα πάντα λόγω ΑΕΚ και για τα παιδιά της Original Silver νομίζω ότι ό,τι και να πω θα είναι λίγο γιατί και σπέσεις που βρέθηκε κάποιος στο ροκλάμπ με το που μπαίνει μέσα αν έχει κάποιος την τρέλα και την δόξα αυτή με την ΑΕΚ, νιώθεις πολύ σπίτι σου, οπότε ένιωσα πάρα πολύ όμορφα και χαίρομαι πολύ που είναι εδώ τα παιδιά αυτά που άνετα μπορούμε να πούμε ότι νιώθω ότι είναι αδέρφια μου. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Όποιος θέλει μπορεί να προμηθευτεί το βιβλίο, να το διαβάσει.
Εδώ είναι και η σύζυγος εδώ που κάνει τα χρήματα. Μια οικογενειακός ερχόμαστε εδώ. Η ομάδα είναι οικογενειακή. Εντάξει. Ευχαριστούμε πολύ που είμαστε καλά. Έχουμε το κέρασμα από ό,τι σύνδεσμο κλπ. Έτσι. Πρέπει να κλείσει η κουνουπή, βραδιά. Εγώ σα ευχαριστώ, να είστε καλά. Όχι, δεν πρέπει να βρει την κουνουπή, αλλά το έχω συνηθίσει εγώ για να στο τέλο εγώ. Λοιπόν, υπάρχει και ένα. Υπάρχει να πείτε κάτι. Έχουμε φτιάξει, ο Σύριο, τον ευχαριστούμε πολύ, με ζεδάκια που είχα ζητήσει τον Βουνόπουλο αν δεν ψηφίσει και τέτοια. Δεν μα έφερε. Ναι, δεν μα έφερε. Δεν ξέρω. Λοιπόν, όχι, δεν πρέπει να κλείσει με μένα. Πρέπει να κλείσει με την ιδέα. Σώστε το ελληνικό ποδόσφαιρο. Είδατε τι ωραία πράγματα. Είμαστε μαζεμένοι από τη μια η μεριά του ποδοσφαίρου και από την άλλη ο πολιτισμός των απλών ανθρώπων. Αυτή είναι η ομορφιά. Αυτό θέλαμε να πετύχουμε σήμερα και το πετύχουμε. Έχουμε μαζί μας το Λύκειο Ελληνίων, έχουμε μαζί μας τους Μικρασιάτες, τους Σιτηρώτες και έχουμε και μια ποδοσφαιρική ομάδα. Είναι πολύ σημαντικό. Σώστε την Ελλάδα μας, σώστε το ελληνικό ποδόσφαιρο, σώστε το έθνος μας, με λίγα λόγια. Όχι, δεν θα κλείσω, εγώ θα κλείσω με τους Αγγελίες. Αυτά τα σώστε λίγο θα πήγε για τις καρέτα στο τέλος. Σώστε το συγγραφέα, κάνε ένα ρεκτήριο, το βοηθήσα και το πήγω τα τέλεια μας. Ευχαριστώ πολύ, να είναι καλά.